Ναι, να πάσουμε στη Βασιλόπιτα, ναι. Που κόψαμε απόψε στο Πειθαρχείο. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, η νομαρχιακή, τοπική της Βόρειας Κέρκυρας, η νεολαία, όλη η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα εγώ η Βασιλόπιτα των ηττημένων αυτοδιοικητικών. Γιατί ο κ. Παντελιός, που είναι πρόεδρος νομαρχιακής, πήγε να δώσει πρόσκληση στον Περιφερειάρχη και του λέει, μα δεν με πείσουν να με συγχαρείς. Διότι είναι γνωστό κύριο Στρομικλής ότι είναι νεοδημοκράτης. Έτσι τώρα τι λέμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μπουλήμαρος είναι νεοδημοκράτης. Δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν τους πήρα να τους πούνε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και πήγα να τους δώσουν πρόσκληση να πάνε στην πίτα. Αυτά είναι τα καμώματα και τα αποτελέσματα του κυρίου Γκίκα και της νομαρχιακής και της επικεφαλής της νεολαίας που ανακατεύθηκαν με τις εκλογές, διότι πρόεδρος νομαρχιακής δεν κατεβαίνεις. Πρόεδρος νεολαίας δεν κατεβαίνεις. Τα κάνανε μπάχαλο πάνω στο Βορρά με τον κύριο Βάρελη. Πάρα επικεφαλής ήταν ο κύριος Βάρελης, ο οποίος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα, εκλέχτηκε μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος, νομίζω ένας ή δύο δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι στον κύριο Μαχημάρη. Ο κύριος Κυρδάρης, Νέα Δημοκράτης. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Κέρκυρα, δεν κάνει τίποτε. Αυτά είναι τα καμώματα του Γκίκα, έτσι θα το πω, λέω αυτό, και της νομαρχιακής. Εντάξει. Με αποτέλεσμα ο κύριος Γκίκας τώρα πηγαίνει μόνο στα πανηγύρια, τις γιορτές, σκοπές, πίτες, μέχρι εκεί. Να δω τι είδους συνεργασία θα έχει τώρα με τους καινούργιους τώρα. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλησπέρα του λένε. Από θέμα ευγένειας. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορείς τώρα, ας πούμε, να είσαι πρόεδρος νομαρχιακής. Εντάξει, και να κατεβαίνεις και βγήκε ο Περιφερειάρχης ο καινούργιος. Πες του συγχαρητήρια. Βέβαια. Διονυστή λες. Πες του συγχαρητήρια. Γι' αυτό το ονόμασα η πίτα, η βασιλόπιτα μάλλον, των ηττημένων αυτοδιοικητικών. Της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε...